οποία τύχη είναι εξαιρετική τύχη να διαδέχεσαι τέτοιο ομιλητή και να είσαι 20 χρόνια βουλευτήνα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας του οποίου δεν υπάρχει μισός έλογος άνθρωπος Έλλην το φρόνημα δημοκρατικός να αμφισβητήσει τον πατριωτισμό αυτού του κόμματος. Έχει μετρηθεί με τόνους αίμα. Κι ας έχω γίνει πολύ συχνα από τρόλια δεν θα πω ονόματα για να μην δώσω σε κανέναν επισήμως ή ανεπισήμως τη δυνατότητα να μιλάει για θεοκόκκινους όταν μιλάμε για το μακεδονικό ζήτημα ή όταν μιλάμε για οτιδήποτε άλλο. Δεν θα την κάνω τη χάρη σε κανέναν. Ούτε σε αυτούς που μπήκανε μέσα στο στούντιο της ΕΡΤ να με βγάλουν έξω. Ούτε σε αυτούς που δεν ήθανε ούτε στη δίκη όταν με είχαν βαρέσει οι φασίστες. Δεν θα την κάνω τη χάρη σε κανέναν. Έχω αρκετές φορές υποχρεωθεί, νομίζετε, να απολογηθώ, γιατί είμαι εγώ εδώ 26 χρόνια από εκεί που εσείς φύγατε. Από εκεί που εσεί φύγατε. Εσεί φύγατε από το κουκουέ και μου ζητήσατε άπειρε φορέ τα ρέστα γιατί εγώ είμαι στο κουκουέ. Μια τέο δεξιά και μια τέο μικρό αστή. Και μια τέο αστή. Ενώ τώρα που φτιάχνετε την κρίσιμη μάζα μαζεύοντα εννέα υπογραφέ, εννέα ψήφου, δύο αμφισβητούμενε, όσε σα λείπουν από τι 145, μιλάτε για ζητήματα συνείδηση και πολιτικής δημοκρατικής τοποθέτηση. Και βαράτε το κουκουέ. Και το βαράτε με έναν ύπουλο. Ήπουλο από τα αριστερά τα χαμουδίθεν. Βρώμικο αντικομουνισμό. Βρώμικο, πραγματικά βρώμικο αντικομουνισμό. Νομίζετε ότι θα γλιστρήσω εγώ να σας κάνω μαθήματα μαρξισμού. Όχι. Το αφήνω στο μαρατζίδι. Το αφήνω στο μαρατζίδι που μαζί του διασκεδάσατε την επιτυχία σας των Πρεσπών. Αυτόν ο οποίος είχε το μεγάλο ερώτημα. Ήταν οι δοσύλλογοι ιδεολόγοι ή απλώς δοσίλογοι» Αυτόν για τον οποίο γυρνάει το κουκουέ όλη την Ελλάδα να αντιστρέψει τα διαστραμμένα του ερωτήματα. Αυτόν που κατέστρεψε κάθε αντίληψη αντιαμερικανισμού για να γίνει φιλοαμερικάνος. Αθώνοντας τους δοσίλογους, αθώνοντας τους πάντες και τολμώντας να πει ιστορικά με αυτόν μαζί διασκεδάσατε για τις πρέπες. Πρέσπε στο Μέγαρο. Είναι αυτός ο οποίος έλεγε ότι χωρίς το ΕΑΜ δεν θα υπήρχαν εκτελέσεις από τους Γερμανούς. Και έρχεστε και ζητάτε σήμερα τα ρέστα εδώ. Κάνετε με τη συμφωνία των Πρεσπών με μια κρίσιμη μάζα εννέα βουλευτών τη Μεγάλη Επανάσταση της Πρόοδου. Είναι αριστερή πρόοδος να υπάρχει. Να το κομμουνιστής. Αυτό μας λέτε να το αριστερό. Υπάρχει και υπουργό σα που το λέει αυτό. Το έλεγε από την εποχή του αναγραφισμένο στο Σύνταγμα με την αμεσοδημοκρατία. Ασχέτω αν σα έφυγαν ή δεν σα έφυγαν κάποιοι που ξαναγύρισαν ή το ανάποδο. Και έρχεστε σήμερα και λέτε ότι το να εκπληρώσει κάποιο πλήρω τι επιταγέ του ΝΑΤΟ είναι πρόοδο. Θέλετε απόδειξη. Εγώ δεν θα σταθώ σε αναλύσει αυτή τη στιγμή. Είναι κουραστικέ. Οι σύντροφοί μου, οι προλαλήσαντε τα είπανε, τα είπαμε και στην Επιτροπή. Θα σταθώ σε σημερινά πράγματα, τώρα που μιλάμε εμεί εδώ. Τώρα που μιλάμε εμεί εδώ, φέρατε τον κύριο Νίμιτ, αφού του φωνάξατε Happy Birthday σε μία τέντα στι πρέσπες, με τον τέο υπουργό. Happy Birthday του λέγατε. Τον φωνάξατε και ήρθε να δώσει συνέντευξη στο ΑΠΕ, δηλαδή στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο, δικά σα είναι αυτά, και να λέει ότι ή περνάει συμφωνία ή μπορώ να πλοβρέψω πολλά διαφορετικά σενάρια τα οποία θα μπορούσαν να είναι δυνατά, μερικά από αυτά και αρκετά επικίνδυνα αν δεν περάσει η συμφωνία. Αυτό πώς το λένε διεθνώ. πώς το λένε εκτίμηση, εκτίμηση το λένε. Του κεντρικού διαπραγματευτή του επαγγελματία επί 25 χρόνια τη επιβολή τη νατοική πολιτική στα Βαλκάνια διά του Μακεδονικού. Πώ το λένε δηλαδή αυτό. Γιατί τι λέει. Η ειρήνη, η ασφάλεια και η φιλία είναι πιθανό να συμβούν με τη συμφωνία αυτή παρά τη συνέχιση τη διαμάχη. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο, μόνο αυτή η συμφωνία. Μα επιτρέπει να έχουμε και διαφορετικέ εκτιμήσει, το λέει στη συνέντευξή του σήμερα. Τι κάνατε με τη συμφωνία των Πρεσπών, Ό,τι κάνατε με τα μνημόνια, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, Πήρατε την πολιτική των προηγουμένων, βαθιά πληγωτική και βαθιά αντιλαϊκή, με δύο μνημόνια, τη προσθέσατε και ένα τρίτο. Αυτό κάνατε τολμάτε και μιλάτε κι εσείς από τη Νέα Δημοκρατία κι εσείς για κυριαρχικά δικαιώματα, έχοντας υπογράψει από κοινού και ψηφίσει, από κοινού την καταχρέωση του ελληνικού λαού μέχρι το 2060 και επί διαφοράς με το σύνολο δομών υποδομών αρχαίων τάφων ιστορίας των πάντων σε ένα υπερταμείο όπου πάσα διαφορά με δανειστές θα πηγαίνει στα δικαστήρια του Λουξεμβούργου με δίκαιο αγγλικό. Και μιλάτε εδώ για εθνική κυριαρχία. Ο οποίο κλαυσίγελο. Ηρωνία, αλλάξατε τι λέξει. Αλλάξατε την ουσία. Κάνετε τον Άτο ταυτόσιμο με την πατρίδα. Μιλάτε για ειρήνη. Σήμερα, σήμερα ο Στόλτεμπεργκ σα έδωσε πρώτο συγχαρητήρια. Δηλώνει, ακούστε, ποια είναι η ειρήνη πάνω στο αίμα των Βαλκανίων το ΝΑΤΟ θα επιστρέψει, θα επιτρέψει την ενοποίηση της Σερβίας με τη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας αν το Βελιγράδι προσχωρήσει στη Συμμαχία. Δηλαδή βάζει την αίρεση της συμμαχία με τον ίδιο τρόπο που μας φωνάξετε εμά εδώ να ψηφίσουμε ως αίρεση τη Συμφωνία για το Μακεδονικό. Ονοματολογικά, γλωσσολογικά, γεωγραφικά, οικονομικά με διέξοδο στη θάλασσα ως προϋπόθεση για να μπουν στο ΝΑΤΟ. Στο ΝΑΤΟ και τολμάτε να λέτε ότι το ΚΚΕ βάζει μόνο το ΝΑΤΟ, μα είναι η ειρήνη του ΝΑΤΟ. 25 χρόνια παλεύει ο Νίμιτς, 20 χρόνια, 20 ολόκληρα χρόνια από το τελευταίο αιματοκύλισμα και τους βομβαρδισμούς. Την επομένη των βομβαρδισμών η Μακδόναλντ προσφέρθηκε να φτιάξει στην Bond Steel στο Κόσοβο τους στρατώνες του οποίους πηγαίνουν νεατοικοί στρατιώτες. Έχω την έκθεση εδώ να την καταθέσω. Τη στρατηγική έκθεση και την ανάλυση αντίστοιχη με την Ελλάδα για τη Μακεδονία και να την καταθέσω στα πρακτικά. Όπου ευγνωμονούν οι Αμερικανοί του Μακεδόνε γιατί αυτό το φτωχό, δυστυχισμένο κράτο. Εσεί το είπατε το δυστυχισμένο, το επικαλεστήκατε, το έχει πει και ο Καποδίστρια και ο ένα και ο άλλο. Και δεν με ποιο άλλο επικαλεστήκατε. Αυτό το δυστυχισμένο κράτο υποχρεώθηκε να δώσει 3.000 στρατιώτε να πάνε στο Αφγανιστάν. Τρει χιλιάδε στρατιώτε, αυτή είναι η ειρήνη σα στα Βαλκάνια. Να δίνετε κρέα εκεί στα κανόνια, δεν παραπεινάνε οι Σκοπιανοί. Εσεί του στάζετε λαγού με πετραχίλια. Η ειρήνη να το εκεί. Αυτή είναι η ειρήνη να το Θα επιτρέψει τον Άτο τώρα να ενωθούν. Τώρα διαπραγματεύονται αλλαγέ συνόρων και μου πάτε πίσω στο Βουκουρέστι και αναλύετε πράγματα για να δικαιολογήσετε μια κατάσταση μέχρι σήμερα. Ο όρο Μακεδονία και Μακεδονικό, ακόμα και στη γλώσσα στον ΟΗΕ, αφορά γεωγραφικό προσδιορισμό γλώσσα και για την ακρίβεια τυποποίηση. Μην παίζετε λοιπόν με τι λέξει με τέτοιο τρόπο. Γιατί, Γιατί η πρόοδο είναι να μετατραπεί μια χώρα πολυπολιτισμική όπως ήταν η Ιουγκοσλαβία, σε κομματάκια εθνοκαθαρμένα, καπάκισε αυτό, να μπει η Ελλάδα να παίξει ηγετικό ρόλο στη Δυτική Βαλκανική. Αυτή είναι η ειρήνη η Νατοϊκή. Διαλύουμε μια χώρα, την έθνοκαθάρουμε, φτιάχνουμε τι διασυνδέσει αυτέ που πρέπει η Κροατία με τη Γερμανία, η Βοσνία Ριζεγοβίνη να έχει σερβική εθνότητα και μουσουλμανικό κομμάτι, θρησκεία και εθνότητα μαζί. Ένα υβρίδιο που δεν λειτουργήσε Φριακανέβη. και δεν λειτουργεί μέχρι στιγμή. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Είμαι η πρώτη βουλευτή από 40, από τον προηγούμενο, από το Κουκουέ που μιλάει. Με τέσσερι υπουργού ενδιάμεσα την τελευταία ώρα. Μπορεί να είσαστε επίοικη τουλάχιστον κατά δύο λεπτά. Τουλάχιστον κατά δύο λεπτά. Όχι επειδή προέρχεστε από το ΚΚΕ, αλλά επειδή οι βουλευτέ που ήταν από την περιοχή και του σύρριζα και του έχουν χρονομετρήσει όλου, Νεοδημοκράτε και όλου, Κανένα δεν τήρησε τα επτά λεπτά. Και μόνο που κάνω αυτή την εισήγηση, ήδη χάνω χρόνο, γιατί μόλι είπα τη λέξη ΝΑΤΟ, ξαφνικά συνειδητοποιείται ποια μορφή έχει η πρόοδο που προτείνεται. Αυτή είναι η προοδευτική αριστερά. Η αριστερά που εντάσσεται στο ΝΑΤΟ. Μιλάτε τόση ώρα για εθνικού κορμού, ποιο εντάσσεται, ποιο δεν εντάσσεται, αν θα ενταχθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα, τύπο Ιων Δραγούμη, τύπο ένα, τύπο άλλο. Την πραγματικότητα εδώ, την πραγματικότητα του Στόλτεμπεργκ, την πραγματικότητα τη Μέρκελ, την πραγματικότητα τη διεκδίκηση γαλάζια πατρίδα από πλευρά Τούρκων που είναι ανατοϊκοί μα σύμμαχοι. Την παρουσία στρατευμάτων έλυσε το Κυπριακό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξακολουθεί να παραμένει στρατός εκεί. Συμμαχική χώρας. Η εγκύτρια δύναμη στο ΝΑΤΟ δεν ήτανε. Θα πάτε με αγγλικό δίκαιο τώρα που γίνεται Brexit. Για πείτε μου με ποια εθνική κυριαρχία θα πάτε. Ή θα πάτε με τα συμφέροντα του κεφαλαίου του City όταν μιλάτε για αγγλικό δίκαιο να λύσετε τις διαφορές που έχετε δημιουργήσει για τις πληγές στον ελληνικό λαό. Καμόνεστε λοιπόν του προοδευτικούς, πήρατε μια πληγή ανοιχτή μέσα στη Βαλκανική και μετατρέψατε το τραγούδι του νεκρού αδερφού σε, που είναι κοινό σε όλα τα Βαλκάνια σε τραγούδι του νατοϊκού αδερφού. Να θυμάστε, Λάκω. να θυμάστε αγαπητοί βουλευτέ, συνάδελφοι, να θυμάστε μία κουβέντα να θυμάστε. Το ένα Αμερικανό στο Παρίσι ήταν musical. Ένα Αμερικανό στα Βαλκάνια είναι αίμα πόνο, καταστροφή και περιβαλλοντικά προβλήματα του γραφίτη στον υδροφόρο ορίζοντα που έχουν κατεβεί από την καρδίτσα μέχρι το μαραθώνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η νατοϊκή ειρήνη. Και έρχεται και το πουλάτε εδώ μέσα ω πρωταγωνιστικό ηγετικό ρόλο. Αν θέλετε να πάρετε το Όσκαρ του favorite, όχι αντί του λάνθιμου, αλλά της αγαπημένης και προτιμόμενης χώρας του ΝΑΤΟ, που ο το λένε οι ίδιοι, το όντω. το Όσκαρ των πρωταγωνιστών πάει στο ΣΥΡΙΖΑ και στον Αλέξη Τσίπρα. Μόνο που πάει σε μία, αυτό που λένε, δραματική na tua equipe comédia.